Σε λίγες μέρες, το πιο οργανωμένο κομμάτι των εργαζόμενων θα συζητήσει για την πορεία του εργατικού κινήματος και την ανάγκη της ανασύνταξής του σε μια πανελλαδική σύσκεψη που διοργανώνει το ΠΑΜΕ και απευθύνεται σε όλα τα σωματεία και σε όλους τους εργαζόμενους. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί έχοντας ως φόντο έναν ακόμη ιμπεριαλιστικό πόλεμο με τα μαχαίρια τα οποία αφού ακονίστηκαν το προηγούμενο διάστημα βγήκαν σε χρήση με θύμα τους λαούς των εμπλεκόμενων χωρών βέβαια, αλλά γενικότερα των λαών της περιοχής. Η ακρίβεια και όπως αυτή εκφράζεται, είτε με τις τιμές είτε με λογαριασμούς, όχι μόνο έκανε αισθητή την παρουσία της, παίρνει όμως και χαρακτηριστικά μονιμότητας. Ενώ στον χώρο της υγείας η κατάσταση επιδεινώνεται. Αν μετρήσουμε τις πληγές στους εργαζόμενους, θα δούμε εντατικοποίηση, απαξίωση και τρομοκρατία και ένας ολόκληρος στρατός από επικουρικούς χρονοπροσδιορισμένους σε αναμονή μιας νέας ανανέωσης, ενώ ένας αριθμός εργαζόμενων πετιέται κυριολεκτικά έξω από την παραγωγική διαδικασία, ουσιαστικά στην ανεργία με τη διαδικασία της αναστολής. Και όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που όλες οι κυβερνήσεις ορκίζονται και εφαρμόζουν, η μετατροπή των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις. Το νέο ΕΣΥ ξεδιπλώνεται μάλλον γοργά, γιατί τέτοιες είναι οι απαιτήσεις των ιδιωτών και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Η ελλείψη σε προσωπικό με μόνιμες εργασιακές σχέσεις και η υποκατάστασή τους με ελαστικές αποτελούν προϋπόθεση του νοσοκομείου επιχείρηση. Η πείρα από τα 2 χρόνια της πανδημίας έδειξε ότι μόνο ο λαός μπορεί να ανοίξει ένα διέξοδο, να διεκδικήσει μέτρα για την υγεία και τη ζωή του ενάντια στην πολιτική του κόστους-όφελους. Να οργανώσει την πάλη του με κριτήριο τις ανάγκες του και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, να ικανοποιηθούν αυτές μέσα από ένα σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν καθολικό σύστημα υγείας. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζόμενων του Νοσοκομείου Παγεωργίου πήρε απόφαση ομόφωνη συμμετοχής στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ.